Αγαπητοί τηλεθεατές, γεια σας. Σήμερα οι μαθητές της κατεύθυνσης ανθρωπιστικών σπουδών εξετάστηκαν στο μάθημα των λατινικών. Θα περάσουμε να δούμε τις απαντήσεις των θεμάτων. Θέμα Α1. Να γράψετε στο τετράδιό σας τη μετάφραση των παραπάνω κειμένων. Η πρώτη λοιπόν μετάφραση που έπρεπε να γράψετε ήταν ένα απόσπασμα από το κείμενο 20, όταν διώχθηκε από τους δολοφόνους του Καλιγούλα, αποσύρθηκε σε μια θερινή κατοικία που ονομάζεται Ερμαίο. Λίγο αργότερα, τρομοκρατημένος από τα νέα της σφαγής, σύρθηκε προς το Λιακωτό που ήταν πολύ κοντά του και κρύφθηκε ανάμεσα στα παραπετάσματα που κρέμονταν στην πόρτα. Συνεχίζουμε με το 25ο κείμενο. Ένα απόσπασμα λοιπόν δόθηκε για μετάφραση του κειμένου. Κάποια μέρα ο Κάτωνας έφερε στο βουλευτήριο ή στη Σύγκλιτο ένα πρώιμο σίκο από την Καρχιδόνα και ενώ το έδειχνε, δείχνοντάς το στους Συγκλητικούς, είπε: «Σας ρωτώ, πότε νομίζετε πως αυτό το σίκο κόπηκε από το δέντρο?» Όταν όλοι απάντησαν πως ήταν φρέσκο, είπε: «Κι όμως μάθετε πως κόπηκε στην Καρχιδόνα πριν από 3 ημέρες». Συνεχίζουμε με την τελευταία μετάφραση, απόσπασμα από το κείμενο 29, όταν άκουσε το χαιρετισμό ο Κέσσερας, είπε: «Στο σπίτι ακούω αρκετούς τέτοιους χαιρετισμούς». Τότε το κοράκι θυμήθηκε ή τότε ήρθαν στο νου του κοραϊκιού τα λόγια του αφεντικού του: «Κρίμα στον κόπο μου» ή «Έχασα το λάδι και τον κόπο μου». Ακούγοντας τα λόγια αυτά, ο Αύγουστος γέλασε και αγόρασε το πουλί για τόσο μεγάλο ποσό ή όσο δεν είχε αγοράσει κανένα πουλί μέχρι τότε. Περάσουμε στις ασκήσεις της γραμματικής. Β1α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε μια από τις παρακάτω λέξεις. Insidiatoribus, στην αφαιρετική του ενικού αριθμού. Insidiatore. Cui, εδώ θα έπρεπε να προσέξετε, την αφαιρετική του ενικού αριθμού στο θηλυκό γένος, έτσι, κβα. Κέντις, την ίδια πτώση στον άλλο αριθμό. Κέντιουμ και κέντουμ. Σε, τη δοτική ενικού αριθμού στο πρώτο πρόσωπο, μύχη, και κβόνταμ, την ονομαστική του ενικού αριθμού στο ουδέτερο γένος κβόνταμ. Προσοχή με 2D. Πρεκόκεμ, την αιτιατική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος. Πρεκόκια. Πάτριμπους, τη γενική του πληθυντικού αριθμού. Πάτρουμ, χάνκ. Την ονομαστική του πληθυντικού αριθμού στο ουδέτερο γένος χεκ, σούι, τον ίδιο τύπο στο β' πρόσωπο, τουι, και νούλα, τη γενική του ενικού αριθμού στο ίδιο γένος, νούλα, γενική λοιπόν, νουλίους. Συνεχίζουμε με τις απαντήσεις του θέματος Β1Β. Proximum. Να γράψετε το αρσενικό γένος στην ίδια πτώση και ίδιο αριθμό στο συγκριτικό βαθμό, άρα λοιπόν προπιόρεμ, και στη συνέχεια να σχηματίσετε το επίρρημα στους 3 βαθμούς. Έπρεπε να γράψετε πρόπε, προπίους, πρόξιμε, και για το σάτις να γράψετε το συγκριτικό βαθμό σατίους. Β2α. Να γράψετε τους τύπους που ζητούνται για κάθε ένα από τους παρακάτω ρηματικούς τύπους. Εξκλούσους, το τρίτο πληθυντικό πρόσωπο της οριστικής ενεστότητας στην άλλη φωνή. Εξκλούντουντ. Ρεκέσσερα, το πρώτο πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής ενεστότητας στην ίδια φωνή. Ρεκεντάμους. Εξτέριτους, το β' ενικό πρόσωπο της οριστικής παρακειμένου στην άλλη φωνή. Εξτερουίστη. Προρέψιτ, το σουπίνο στην αιτιατική πτώση. Η απάντηση ήταν προρέπτουν. Abdidit, το β' πληθυντικό πρόσωπο της υποτακτικής παρατατικού στην ίδια φωνή, abderetis. Συνεχίζουμε, ατούλι, το β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής ενεστότητας στην άλλη φωνή, adfere και αφέρε, ostendenskve στην ουσία, το ίδιο πρόσωπο στο μέλλοντα. Θα έπρεπε λοιπόν να γράψετε ostenturus, έτσι, ή ostensurus, και φυσικά να γράψετε κβε από πίσω, decerptam esse, το απαρέμφατο του ενεστώτα στην ίδια φωνή, decerpi. Δείξει, το β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής του ενεστώτα στην ίδια φωνή, δικ, και βένει, την αφαιρετική του γερουνδίου, βενιέντο. Β2β, perdidi. Να γράψετε το β' ενικό πρόσωπο της υποτακτικής όλων των χρόνων στην ίδια φωνή, να λάβετε υπόψη το υποκείμενο όπου είναι αναγκαίο. Αν λοιπόν πέρντας, πέρντερες, αρσενικού γένους, perditurus sis, perdideris και perdidises. Συνεχίζουμε με τις ασκήσεις του συντακτικού Γ1α, να γίνει πλήρη συντακτική αναγνώριση των παρακάτω λέξεων και των φράσεων.
Καλλιγκούλε, γενική αντικειμενική στο Instit Diadoribus, Κούι, δοτική προσωπική κτητική στο Est, Σε, αντικείμενο του ρήματος Abdidit, έχουμε άμεση αυτοπάθεια, Die, αφαιρετική ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο ρήμα Atulit, Δεκέρπτα μέσε, ειδικό απαρέμφατο αντικείμενο στο ρήμα Πουτέτης. Εξαρπόρε, εμπρόθετος επιρρηματικός προσδιορισμός της προέλευσης ή απομάκρυνσης στο Δεκέρπτα μέσε, Ρεκέντεμ, κατηγορούμενο στο φίκουμ μέσω του συνδετικού ρηματικού τύπου Εσε, Σαλουτατιόνου, γενική διαιρετική στο Σάτης, Κόρβο, δοτική προσωπική στην απρόσωπη έκφραση Venitin Mentem, Κβάντι, γενική της αφηρημένης αξίας στο Έμερατ. Συνεχίζουμε τώρα με το θέμα Γ1β κάτω ατούλιτ φίκουμ πρεκόκεμ. Ο Κάτωνας λοιπόν έφερε ένα πρώιμο σίκο. Αυτή την πρόταση θα έπρεπε να τη μετατρέψει, να μετατρέψετε λοιπόν την ενεργητική σύνταξη σε παθητική. Θα έπρεπε λοιπόν να γράψετε ότι ένα πρώιμο σίκο έτσι μεταφέρθηκε λοιπόν από τον Κάτωνα. Ακατώνα λοιπόν, αλλά τα est quodam dien incuriam φίκους πρέκοξ. Ή θα μπορούσατε να γράψετε φίκουξ πρέκοξ ακατώνε αλλά τα est. Συνεχίζουμε με τις απαντήσεις του θέματος Γ1Γ incuriam, να μετατρέψετε τον προσδιορισμό τόπο ώστε να εκφράζει τη στάση σε τόπο. Έχουμε in και αιτιατική, θα έπρεπε λοιπόν να γράψετε in και αφαιρετική στάση σε τόπο, άρα λοιπόν incuria. Και επίσης να δηλώσετε την απομάκρυνση από τόπο, άρα λοιπόν θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε τις προθέσεις de, ex, ab και αφαιρετική, curia, δηλώνοντας την απομάκρυνση με αυτόν τον τρόπο. Επίσης, ντόμι, να γράψετε τον προσδιορισμό του τόπου ώστε να εκφράζεται η κίνηση σε τόπο και απομάκρυνση από τόπο. Έπρεπε λοιπόν να χρησιμοποιήσετε την αιτιατική ντόμου, κίνηση σε τόπο, και αφαιρετική ντόμο, απομάκρυνση από τόπο. Υπάρχουν αυτά στο σχολικό σας βιβλίο. Γ1 δέλτα, αντιχέκ βέρμπα, Αυγούστιος ρίζει να μετατρέψετε την κύρια πρόταση σε ευθεία ερώτηση ολικής αγνίας με όλους τους δυνατούς τρόπους εισαγωγής. Αυτή ενδεχομένως η άσκηση λίγο να προβλημάτισε τους μαθητές, ήταν όμως από τη θεωρία του σχολικού βιβλίου. Πάμε λοιπόν να δούμε. Στην ουσία η πρόταση ad hec verba Αύγουστος ρίζει τι σημαίνει ότι σε αυτά τα λόγια ο Αύγουστος γέλασε. Πάμε λοιπόν να το κάνουμε τώρα ερωτήσεις. Θα μπορούσατε πάρα πολύ απλά να βάλετε μόνο ένα ερωτηματικό στο τέλος. Για να βγει λοιπόν η ευθεία ερώτηση, έτσι. Ad hec verba Αύγουστος ρίζει. Σε αυτά τα λόγια ο Αύγουστος γέλασε. Χωρίς μόριο για έμφαση. Θα μπορούσατε επίσης να γράψετε την ίδια πρόταση και στο τέλος του ρήματος να κολλήσετε το ναι, ad hec verba Augustus rigit ναι, όταν δεν γνωρίζουμε την απάντηση. Γίνεται αυτό. Με το νουμ, μήπως, θα μπορούσατε λοιπόν να βάλετε στην αρχή το νουμ και στο τέλος ένα ερωτηματικό, νουμ ad hec verba Augustus rigit, μήπως σε αυτά τα λόγια ο Αύγουστος γέλασε. Χρησιμοποιούμε το νουμ όταν περιμένουμε αρνητική απάντηση. Και το νόνε, μήπως δεν, έτσι, ad hec verba σε αυτά τα λόγια Augustus rigit, όταν περιμένουμε καταφατική απάντηση, ρητορική ερώτηση. Από τη θεωρία του σχολικού βιβλίου όλα αυτά. Και συνεχίζουμε στην απάντηση του θέματος Γ2α, βέλα πρετέντα, τα παραπετάσματα που κρέμονταν στην ουσία, να μετατρέψετε τους επιθετικούς προσδιορισμούς στις αντίστοιχες δευτερεύουσες προτάσεις. Στην ουσία θα έπρεπε να το αναλύσετε με αναφορική πρόταση. Άρα λοιπόν τα παραπετάσματα που κρέμονταν, και ήδη η μετάφραση βοηθάει, κβε πρετέντα έρατ, το παράδειγμα υπάρχει στη θεωρία του σχολικού βιβλίου, θα έπρεπε λοιπόν να το γράψετε, και ένα λοιπόν πρώιμο σίκο, ένα σίκο το οποίο ήταν πρώιμο. Έτσι, φίκουμ, βάζετε κβε γιατί είναι θηλυκού γένους, πρέκοξ έρατ. Συνεχίζουμε με προτάσεις. Γάμα 2β. Εδώ είχατε αρκετά να γράψετε. Αφού καταγράψετε και αναγνωρίσετε το είδος των δευτερεύουσων προτάσεων που υπάρχουν στα κείμενα, να δηλώσετε τη συντακτική τους λειτουργία. Τα θέματα δεν μπορούμε να πούμε ότι ήταν ιδιαίτερα δύσκολα, συγκριτικά τουλάχιστον με θέματα παλαιότερων ετών. Είχατε όμως αρκετά να γράψετε. Ήταν πολλά δηλαδή τα θέματα. Qui nomen est Hermeum, δευτερεύουσα αναφορική πρόταση, προσδιοριστική στον διέτα. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία qui, εκφέρεται με οριστική est, δηλώνει κάτι το πραγματικό. Άλλη πρόταση. Quanto hanc ficum de kerptam esse putetis ex arbore. Δευτερεύουσα ονοματική πλάγια ερωτηματική πρόταση μερικής αγνίας ως έμεσο αντικείμενο στο ρήμα της κύριας πρότασης Interrogo. Εισάγεται με το ερωτηματικό επίρρημα quanto και εκφέρεται με υποτακτική, γιατί η εξάρτηση δίνει υποκειμενική χρειά στο περιεχόμενό της. Συγκεκριμένα με υποτακτική ενεστώτα putetis, γιατί εξαρτάται από ρήμα αρκτικού χρόνου Interrogo και δηλώνει το σύγχρονο στο παρόν.
Cum omnes recentem esse dixisent. Δευτερεύουσα επιρρηματική χρονική πρόταση που λειτουργεί ως επιρρηματικός προσδιορισμός του χρόνου στο περιεχόμενο της κύριας πρότασης με ρήμα το Ingrid. Εισάγεται με τον cum, τον ιστορικό διηγηματικό, ο οποίος υπογραμμίζει τη βαθύτερη σχέση της δευτερεύουσας με την κύρια και δημιουργεί ανάμεσά τους μια σχέση αιτίου-αιτιατού. Εκφέρεται με υποτακτική και κάνει φανερό το ρόλο του υποκειμενικού στοιχείου, συγκεκριμένα με υποτακτική υπερσυντελίκου dixisent, γιατί εξαρτάται από ρήμα ιστορικού χρόνου Ingrid και δηλώνει το προτερόχρονο στο παρελθόν. Quanti nullam ad hoc emerat. Δευτερεύουσα επιρρηματική απλή παραβολική πρόταση του ποσού που λειτουργεί ως β' όρος σύγκρισης με πρώτο όρος σύγκρισης στην κύρια πρόταση. Εισάγεται με την αναφορική αντωνυμία quanti που αποτελεί παραβολικό ζεύγος με το tandi που προηγείται στην κύρια και εκφέρεται με οριστική emerat γιατί η σύγκριση αφορά δύο πράξεις ή καταστάσεις που είναι ή θεωρούνται αντικειμενική πραγματικότητα. Συγκεκριμένα με οριστική υπερσυντελίκου γιατί αναφέρεται στο παρελθόν και δηλώνει το προτερέχον σε σχέση με την κύρια πρόταση. Και συνεχίζουμε τώρα με τις απαντήσεις του θέματος γάμα 2 γάμα, εξκλούσους, να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα χρονική πρόταση, εισαγόμενη με το postfam, και να αιτιολογήσετε την έγκληση της εκφοράς. Θα έπρεπε λοιπόν να γράψετε το postfam, Claudius, exclusus est, postfam και παρακείμενος. Η χρονική πρόταση λοιπόν εκφέρεται με οριστική παρακείμενο, exclusus est, γιατί εκφράζει το προτερόχρονο. Εξτέρητους, να αναλύσετε τη μετοχή σε δευτερεύουσα αιτιολογική πρόταση, ώστε να εκφράζει η αιτιολογία ως αποτέλεσμα εσωτερικής λογικής διεργασίας. Εδώ θα έπρεπε να χρησιμοποιήσετε το cum, cum Claudius και υποτακτική υπερσυντελίκου εξτέρητους esset. Και audita, κλασικό θεματάκι, το είχαμε προτείνει και στα θέματα των εκπομπών κοντά στον υποψήφιο. Αγαπημένο θέμα στις πανελλαδικές, έχει πέσει πάρα πολλές φορές, αρκεί να είχατε διαβάσει το κείμενο. Επειδή έπεσε και πέρσι, πολύ δυστυχώς κάναν το λάθος και απέρριψαν το κείμενο αυτό. Έχουμε πει ότι διαβάζουμε όλες τις μεταφράσεις, όλα τα κείμενα και όλα βρίσκονται μέσα στην ύλη. Audita, λοιπόν, κλασικό θεματάκι για πανελλαδικές, να αναγνωρίσετε τη μετοχή ως προς το είδος της. Είναι επιρρηματική, αφαιρετική, απόλυτη χρονική μετοχή και φυσικά φανερώνει το προτερόχρονο και να τη μετατρέψετε σε ισοδύναμη πρόταση με τον ιστορικό διηγηματικό cum και θα έπρεπε να την αναλύσετε με το cum και esse salutationem audi viset. Αυτή είναι η ιστοσελίδα του Φροντιστηρίου Ακαδημία Μαθητών, www.academia.gr. Κάνοντας κλικ στο εικονίδιο Εξετάσεις 2016, online θέματα και λύσεις, μπορείτε να βρίσκετε και να δείτε πλέον όλα τα θέματα και όλες τις λύσεις, όχι μόνο για τα φιλολογικά, αλλά και για τα υπόλοιπα θέματα που δόθηκαν στις πανελλαδικές εξετάσεις. Και σε αυτό το σημείο, αγαπητοί τηλεθεατές, ολοκληρώθηκε η παρουσίαση των απαντήσεων των θεμάτων των λατινικών που δώσαν σήμερα οι μαθητές. Σε όσα παιδιά τελείωσαν σήμερα, ευχόμαστε καλά αποτελέσματα και καλή ξεκούραση. Σε όσους συνεχίζουμε βιολογία την Τετάρτη, καλή επιτυχία σε αυτό το μάθημα. Γεια σας.